Και η αστυνομία σαρώνει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο Παλιό Φάληρο για να εντοπίσει τον άντρα που βίασε την 34χρονη κοπέλα που περίμενε στη στάση στο λεωφορείο. Η Μίνα Καραμίτρου είναι στη σύνδεσή μας. Μίνα, έχουμε πληροφορίες αν τον έχουν εντοπίσει, αν έχουν βρει ποιος είναι? Είναι μια υπόθεση, Πόπη, που πραγματικά έχει ανησυχήσει, έχει προκαλέσει φόβο σε πάρα πολλές γυναίκες στην περιοχή και είναι απόλυτα λογικό. Και η αστυνομία ερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση κατά προτεραιότητα. Οι αρχές λοιπόν ασφαλείας έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή στοιχεία τα οποία τους οδηγούν στην ταυτότητα του δράστη. Και δεν είναι μόνο, Πόπη, το χαρακτηριστικό τατουάζ, δύο βραχιόλια σε μορφή τατουάζ που έχει στο καρπό του. Ένα στοιχείο το οποίο έχει περιγράψει και η κοπέλα στην οποία επιτέθηκε και τη βίασε, αλλά και η κοπέλα η πρώτη στην οποία αποπειράθηκε να την βιάσει και γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Έχει στη διάθεσή της υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχει καταγραφεί το πρόσωπο του δράστη, καθώς επίσης και τις δύο μαρτυρίες των γυναικών, οι οποίες μάλιστα θέλω να σας πω ότι είναι με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Οι αστυνομικοί λοιπόν γνωρίζουν με ποιον έχουν να κάνουν, με ποιον νεαρό δράστη έχουν να κάνουν. Το θέμα είναι όμως ότι φαίνεται ότι ο ίδιος κρύβεται, γιατί το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Όμως, παρόλα αυτά, με αξιωματικούς που έχουμε μιλήσει, μας δηλώνουν αισιόδοξοι ότι σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια της αστυνομίας. Μακάρι.